Ωραία. Πάμε λοιπόν στον Κωνσταντίνο Φλαμή. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, τι εξέλιξη έχουμε με το θέμα του επισκόπου, του Πατριαρχείου. Καταρχάς, να πούμε ότι η γυναίκα αυτή είναι αποφασισμένη να μιλήσει. Και να μιλήσει. Όταν λες γυναίκα, εννοείς η σύντροφος του ιερέα, η σύντροφος του αρχηγού του επισκόπου. Είχε και άλλη σύντροφο. Πριν. Ναι, είχε και άλλη σύντροφο επί 10 χρόνια. Επί 10 χρόνια σύντροφο. Όσο αρχιμανδρίτης τότε. Μπράβο. Ωραία. Άγαμος είναι και ο. Και ο αρχιμανδρίτης είναι άγαμος, υποτίθεται. Okay. Ναι. Η γυναίκα λοιπόν επιμένει και λέει ότι σχηματίζεται δικογραφία. Όσα λέγονται είναι για παραπλάνηση του κόσμου. Έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση για το θέμα του, μιλώ για το θέμα τώρα του βιασμού που καταγγέλει η ίδια. Ναι. Ο ίδιος όχι, λέει, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Επιμένει και μάλιστα δείξαμε και τα βίντεο ότι το περαδρίνο Πάσχα λειτουργούσε κανονικά στη Γερμανία στο Φράιμπουργκ τη Μεγάλη Παρασκευή. Ναι. Δηλώνει λοιπόν η γυναίκα αυτή ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της για τον αδερφό της, όπως λέει η ίδια, και ότι η καταγγελία έγινε, προσέξτε τι λέει, που επιμένει, 5 μήνες μετά το χωρισμό, 4 μήνες μάλλον, μετά το χωρισμό της. Δεν είναι θέμα εκδίκησης από αυτήν. Και όπως επισημαίνει, η ίδια του είπε να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι της. Γιατί όμως, γιατί τον έδιωξε από το σπίτι της η γυναίκα. Να σου πω τώρα, είναι και λίγο προσωπικό αυτό. Ήταν και ερωτική η φτώχη. Εντάξει, ήταν του ζευγαριού θέματα. Αυτά δεν έχουν να κάνουν καθόλου με αυτά okay, τώρα ό,τι γίνεται μέσα στη κλειστή πόρτα ενός ζευγαριού δεν μας αφορά. Μας αφορά ότι αυτός ο άνθρωπος, ενώ παρότι ήταν σε παύση, ας πούμε, πληρωνόταν κανονικά και λειτουργούσε και κυκλοφορούσε προκαλώντας, ας πούμε, το χριστεπώνυμο πλήθος εκεί στην Πάτρα. Δεν ξέρω τι κάνει και στη Γερμανία, αν κυκλοφορεί γυμνός και στη Γερμανία στα δάση. Δεν το γνωρίζω γι' αυτό. Ξέρω εγώ γιατί ωραία δάση στη Γερμανία. Τι? Είναι πάντως μισθωτός, επειδή είναι και ο Ανδρέας στο παράθυρο, δεν ξέρω αν γίνεται, τον βλέπω. Αλλά... θα το βάλω και τον Ανδρέα. Βάλτε και τον κύριο Καραγιάννη, παρακαλώ πολύ, τον Ανδρέα. Για πες, είναι μισθωτός. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουμε από το περιβάλλον αυτό, από την οικογένεια, από την σύντροφό του μάλλον, πληρώνεται κανονικά από Μητρόπολη. Από Μητρόπολη, ποια Μητρόπολη? Δεν μπορώ να σου πω. Άρα πληρώνεται από Μητρόπολη κανονικά. Παίρνει 1.500 ευρώ το μήνα, πόσα παίρνει. 1.500, ναι. 1.500 ευρώ το μήνα. Ανδρέα... είναι φυσικά ζουν οι ιεράρχες, αυτό προβλέπετε. Έχουμε όμως τώρα, δεν ξέρω αν το έχουμε σε κάρτα, έχουμε την πρώτη αντίδραση από τον ίδιο σε αυτά τα οποία έχουν υποθεί από την εκπομπή μας τελευταίες ημέρες. Πολύ ενδιαφέρον. Θα το διαβάσουμε ή το έχουμε. Λοιπόν. Διάβασέ το, Ανδρέα. Ναι. Τον τελευταίο καιρό γίνομαι δέκτης συκοφαντικών αναφορών από δημοσιογράφους της Πάτρας και μεγάλα κανάλια, τις οποίες υποκινεί μία συγκεκριμένη γυναίκα η οποία δηλώνει πως έχει στην κατοχή της υλικό από προσωπικές στιγμές της ζωής μου, το οποίο εκθέτει με στόχο τη δημοσιότητα. Έχω κινηθεί νομικά για να προστατεύσω τη ζωή και την αξιοπρέπειά μου από αυτή την ξαφνική επικοινωνιακή λέλαπα με δόλια κίνητρα και στοχεύσεις που θα αποδειχτούν περίτρανο στο δικαστήριο. Δεν είδα την ίδια ευαισθησία από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως με εμένα σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους, τους οποίους άσκησαν όπως και σε εμένα εκβιαστικό μπούλινγκ και παραβίασαν τα δικαιώματα της προσωπικής του ζωής. Είμαι φυσικάζον επίσκοπος του Πατριαρχείου, δεν είμαι δημόσιο πρόσωπο στην Ελλάδα. Παρακαλώ, σεβαστείτε με. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν έρχεται σαν απάντηση σε αυτά τα οποία όλο αυτόν τον καιρό λέει μια γυναίκα που κατά τον ίδιο, όπως μας πληροφορεί, είναι ένας άνθρωπος που ήταν πιστός στις ενορίες στις οποίες λειτουργούσε, ναι, ήταν πνευματικό του παιδί, δεν δέχεται ότι έχει καμία είδους ερωτική σχέση. Και γιατί τη φιλούσε στο στόμα? Αυτό, ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί, όπως και η γνησιότητα των φωτογραφιών. Επειδή έχω φωτογραφίες, γιατί τη φιλούσε στο στόμα, γιατί την πήγε στο Παρίσι
διακοπές και έβγαζαν σέλφι μπροστά στον πύργο του Άιφελ. Γιατί πήγαιναν σε πάρτι καναβαλικά στην Πάτρα ως Άλκης Παπαδόπουλος? Αυτά είναι φωτογραφίες, οι οποίες δεν είναι μοντάζ, είναι κανονικές φωτογραφίες. Το ποινικό ποιο είναι? Ξέρετε πολύ καλά ότι για να σχολιάσουμε αυτές τις φωτογραφίες, για να τις σχολιάσουμε, είναι σαν να αποδεχόμαστε την γνησιότητά τους. Το αν αυτές τις φωτογραφίες είναι Κωνσταντίνε, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ δεν το έχω καταλάβει. Κύριε Καραγιάννη, αν μου επιτρέπετε, να σε ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε. Το θέμα ποιο είναι με το συγκεκριμένο? Είναι το ηθικό κομμάτι στο οποίο πρέπει να επιληθεί το Πατριαρχείο? Είναι το άλλο, το βαρύ, το κακουργηματικού χαρακτήρα? Γιατί αν μιλάμε για... Άρα είναι το ηθικό ζήτημα. Υπόθεση βιασμού προκαταρκτική έρευνα τόσο καιρό δεν γίνεται. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη αν όντως έχει καταγγελθεί. Υπόθεση βιασμού αμαία. Όχι, εγώ θέλω να καταλάβω γιατί εδώ και τρεις μέρες δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει βρεθεί στη δημοσιότητα. Για ποιο θέμα? Για το ηθικό κομμάτι στο οποίο θα επιληθεί το Πατριαρχείο και πρέπει να επιληθεί? Είναι δύο τα κομμάτια. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν. Βοήθησε με να καταλάβω, γιατί πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Ένας Μητροπολίτης, ο οποίος διατηρεί σχέση με γυναίκες. Ωραία. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Για το ρόλο του αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει υποδιερεύνηση. Δεν έχει έρθει στο αρχείο υπόθεση ακόμα, Ανδρέα. Είναι υποδιερεύνηση, επαναλαμβάνω, μία προκαταρτική για καταγγελία και όχι κατηγορία. Προσέξτε, καταγγελία. Έχει κάνει η πρώην σύντροφός του για αφιασμό του αμέσου αδερφού της. Καλά, και Κωνσταντίνε, και κάποιους μας ενοχλεί, να λέει κάτι για όλα αυτά. Και κάποιους μας ενοχλεί, Κωνσταντίνε μου. Μα αφού είναι στις φωτογραφίες. Δηλαδή, είναι γυμνός. Αυτό θέλω να πω, γιατί μπορεί τον κύριο Καραγιάννη να μην τον ενοχλεί. Κάποιος μας ενοχλεί ότι ένας παπάς με ράσα που πάμε και προσκυνάμε, τον βλέπουμε ταυτόχρονα γυμνό. Από τη σύντροφό του, το είπε, το απάντησε χθες. Να τονίσουμε κάτι. Αυτό το οποίο αναφέρεται... Έλα, Κωνσταντίνε. Θα σου στείλω σε λίγο, γιατί τώρα μιλάμε για φωτογραφίες μόνο, και ένα βίντεο, μάλλον δύο βίντεο θα στείλω, ίσως για αύριο, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ο επίσκοπος εκεί, δεν επιδέχεται μοντάζ, όπως λέει ο Ανδρέας ή οτιδήποτε άλλο. Όπου φαίνεται καλά, επίσκοπος πράγματα. Να κυκλοφορεί γυμνός με ένα σακίδιο και σανδάλια τα τρεις χρόνια. Και μάλιστα όταν του λέει η σύντροφός του, γιατί έχουν και διάλογο, τον αποκαλεί Σόκρατες, δηλαδή φιλόσοφο. Σόκρατες, τι έχει να δηλώσει? Κάνει τη γνωστή κίνηση του άντρα και δείχνει τα γεννητικά του όργανα. Αν αυτό τώρα έχουμε κάνει μοντάζ και σε αυτό, τι άλλο να πω, αγαπητέ Γιώργο και Ανδρέα? Πάντως να πούμε το εξής. Εγώ τα ακούω όλα αυτά. Να πούμε όμως το εξής. Το ηθικό σκέλος του πράγματος, το οποίο σωστά αναφέρεται, εφόσον αυτά αποδειχτούν, είναι μη ηθικό, άρα δεν ταιριάζει στην εκκλησιαστική τάξη του Πατριαρχείου. Που είναι και εκτός Αθήνας. Μισό λεπτό. Το άλλο θέμα όμως, εδώ και δύο χρόνια έχει παλέψει και η εκπομπή σας και όλος ο κόσμος για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Ναι, όχι, να σου πω κάτι. Το άλλο θέμα λεπτό, πραγματικά, ναι, έλα πες. Βγάλαμε, Ανδρέα, ένα παρουσιαστή και πολύ ορθώς το είχατε βγάλει, ο οποίος διακινούσε υλικό παράνομο προσωπικό μιας γυναίκας. Εκεί όλοι σταθήκαμε με τη γυναίκα. Τώρα που το θύμα είναι ορθόδοξος ιερέας, φέρεται και διακινούνται προσωπικές του στιγμές με τέτοιο χυδαίο τρόπο κάθε μέρα, εδώ να μην τον προστατέψουμε, εδώ επειδή είναι ιερέας, να πέσουμε όλοι να τον φάμε? Δηλαδή στη μία έχουμε αλακάρτ δικαιωματισμό και τώρα που ένας επίσκοπος φέρεται να έχουν αυτές οι προσωπικές του στιγμές εκτεθεί, δεν πρέπει να αποτελέσουμε ασπίδα και να πούμε βεβαίως εκκλησιαστικά είναι ανήθικο και να κατερρυθεί εφόσον έχει πράξει. Το πρόσωπο, οι φωτογραφίες που έδωσε στην δημοσιότητα ο Κωνσταντίνος είναι καλυμμένες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι. Εγώ ακούω και αυτό που λες εσύ, ότι οι φωτογραφίες μπορεί να είναι, αν τις δούμε αμοντάριστες, να είναι προϊόν μοντάζ και να είναι άλλο το σώμα, άλλο το πρόσωπο. Εγώ δεν υιοθετώ σε καμία περίπτωση
αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, ότι το πρόσωπο με το σώμα ταυτίζονται και ότι είναι ο ιερέας. Άρα δεν εκτίθεται ο ιερέας. Ωστόσο, αν οι φωτογραφίες, λέγω τώρα αν, είναι γνήσιες, πράγμα το οποίο φαντάζομαι το Πατριαρχείο ή η Μητρόπολη στην οποία ανήκει θα πρέπει να το εξετάσει, υπάρχει μείζον ηθικό θέμα για την Εκκλησία, βρε Ανδρέα μου. Εκκλησιαστικά υπάρχει μείζον θέμα και ο άνθρωπος πάει για καθαίρεση. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή. Ο άνθρωπος δεν διαπομπεύεται γιατί κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι. Την ίδια εγώ δεν έχω δει καν τις φωτογραφίες χωρίς τον μπλερ. Έτσι. Όχι, βλέπω ότι... ποιος είναι. Είναι ο κύριος Άλκης Παπαδόπουλος, γιατί με το ψευδόνιμο αυτό κυκλοφορούσε στην Πάτρα. Την ίδια στιγμή που ο άνθρωπος, όταν αποδειχθεί ότι αυτές τις φωτογραφίες όντως είναι υπαρκτές και γίνει επίσημη καταγγελία στο Πατριαρχείο στο οποίο ανήκει, ο άνθρωπος θα τεθεί υπό αργία και υποκαθαίρεση, παρόλο που είναι φυσικάζον. Την ίδια στιγμή όμως και η γυναίκα αυτή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Να ρωτήσω. Διαρρέει προσωπικό υλικό. Να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχει ένδειξη και υπόνοια ότι μπορεί να είναι και προϊόν εκβιασμού. Δηλαδή, πάλι θα το ξέρει αυτό. Μπορεί και να έχει το μπλερ. Με το μπλερ και από πίσω θέλω αυτά να λέει ο κάθε άνθρωπο. Να λέει η γυναίκα τον άνθρωπο. Για να δείξει το θέμα αυτό, θα σου στείλω τη φωτογραφία και μπορεί να μου πει αν αυτό είναι αυτό που λε. Εσύ το γνωρίζεις, Ανδρέα, αυτόν, δηλαδή αν το δεις, το γνωρίζεις. Το συγκεκριμένο επίσκοπο βεβαίως το γνωρίζεις. Ωραία, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να γίνω. Που είναι γυμνός για να μου πεις αν είναι αυτός. Εγώ δέκτη φωτογραφία δεν θα ήθελα να γίνω, εγώ θα ήθελα να γίνω διαθεσμικά. Αλλά τότε μη λες αυτά ότι είναι προϊόν μοντάζ, γιατί δεν το ξέρει. Λέω ότι μένει να αποδειχτεί, μέχρι να αποδειχτεί, μην το λες, μισό λεπτό. Συμφωνούμε ότι εγώ κάνω μοντάζ. Αν θέλει λοιπόν δεν εγώ αυτό. Το λέω, εσύ το δέχτη. Θέλω τη φωτογραφία να τη δεις. Δεν αυτό. Λέω ότι η κυρία αυτή, η οποία έχει κατά τη δική μας πλευρά με τις ανακοινώσεις που έβαλε πριν από λίγο ο άνθρωπος, έχει μένος εναντίον του. Υπάρχει μια εκδικητική ροπή. Εάν αυτό λοιπόν έχει μεταφραστεί με τέτοιο τρόπο και πάντως, εγώ για να το κλείσω το θέμα. Εγώ για να το κλείσω το θέμα, επειδή τώρα αυτός ο διάλογος που εκτελείστε, εξυλίστε, δεν είναι τώρα ορθός. Επιτρέψτε μου και στους δύο. Εγώ για να το λήξω το θέμα. Εγώ πραγματικά δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένας ιερέας στο ηθικό κομμάτι που πραγματικά να έχει μια τέτοια συμπεριφορά. Ένα. Δεύτερον, αν υπάρχει όντως τέτοια συμπεριφορά, θα ήθελα ανθρώπινα να την αποδώσω σε κάποιο θέμα άλλου. Ιατρικό ή οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων θέμα που να αιτιολογεί μια τέτοια συμπεριφορά και να κλείσει εδώ η ιστορία. Και αν πραγματικά δεν συντρέχουν αυτοί οι λόγοι και υπάρχει όντως μια τέτοια συμπεριφορά, θα πρέπει ξεκάθαρα να επιληθεί η αρμόδια Μητρόπολη και το Πατριαρχείο. Για ποιο λόγο η κυρία αυτή, πέντε μήνες μετά το χωρισμό, όπως σωστά ανέφερε ο συνάδελφο, το έκανε και αφού του νοιάζει η ηθική εκκλησιαστική τάξη και το πρέπον, γιατί δεν τα βγάλανε και δεν πήγαν στο Πατριαρχείο από την πρώτη μέρα που αυτός ο άνθρωπος προέβη σε αυτές τις απίστευτες πράξεις. Άμα θέλετε, απαντώ σε αυτό. Γιατί έχω την άποψη της κυρίας, η οποία λέει το εξής, ότι το Νοέμβριο, βλέποντας ένα βίντεο από τα Κύθρα που είχαν πάει διακοπές, εκεί λοιπόν ο αμέ αδελφός της άρχισε να πέφτει. Λοιπόν, μην πάμε σε αυτό, σε παρακαλώ πολύ, Κωνσταντίνε. Δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά και δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ανοίξουμε τώρα. Αυτά είναι θέματα πολύ που δεν θέλω. Πολύ ευαίσθητα, δεν θέλω να τα ανοίξουμε καθόλου. Λοιπόν, πάμε.